Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια τα παιδιά πρώτη φορά τα γνωρίζω. Θα συστηθούμε σήμερα στην εκπομπή. Φάτσες που βλέπω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στην παρέα μας. Δεν είναι άλλο ένα επεισόδιο του Super Idol. Είναι άλλο ένα επεισόδιο του OK. Άλλη μια εκπομπή του OK, η οποία συναντάει το Super Idol. Δεν είμαστε στο Mega, είμαστε στο MAD. Μέχρι λοιπόν τις 7 ακριβώς και σήμερα, και φυσικά παρέα με τα goodies, θα γνωρίσουμε καλύτερα τους 10 finalists της τελικής δεκάδας του Super Idol. Και σας στείλετε γραπτά μηνύματα. Φυσικά στο 4-100 γράψτε μάντα, αφήστε κενό και ό,τι θέλετε να πείτε στα μπουμπούκια μας, στα 10 καμάρια μας, όπως λέμε. Okay? Μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, γιατί έχουμε και μια πολύ ωραία δωροσακούλα με 10 συντάκια για να σας δώσουμε. Γρήγορα γυρνάμε τώρα το χρόνο πίσω στο ξεκίνημα της εκπομπής, πριν αρχίσω να λέω τις καλησπέρες στα παιδιά. Και πάμε να δούμε ένα θρυλικό συγκρότημα, πραγματικά θρυλικό συγκρότημα, από το 1980 παρακαλώ πολύ. Ντέμπορα Χάρη με την παρέα της, η Blondie, τραγουδούν Call Me. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με την καλή μας την παρέα του Super Idol. Όπως έλεγα και πριν, δεν τα έχω ξαναγνωρίσει τα παιδιά, που φυσικά αστειεύομαι. Δηλαδή και έχω την υποψία ότι μέχρι τον Ιούνιο αυτές οι φάτσες θα με στοιχιώσουνε. Κάτι θα πάθω. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια από τις πιο νομίζω κρίσιμες στιγμές του Super Idol. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα από το Φλεβάρι που άρχισα να προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση μέσα από το κανάλι τηλεοπτικό του Mega. Και έχετε πάρα πολλές απορίες. Σήμερα λοιπόν έχετε την ευκαιρία να ρωτήσετε όποια από τα παιδιά θέλετε ή και εμένα, αν μπορώ να σας λύσω κάποια απορία, πράγματα σχετικά με το Super Idol, το οποίο την Πέμπτη αυτή ξεκινάει, μπαίνει στην τρίτη και πιο κρίσιμη, όπως είπα, φάση. Γιατί έχουμε ήδη την τελική δεκάδα στα χέρια μας. Σας αγχώνει μόνο που το λέω. Λοιπόν, και σιγά σιγά καθώς θα προχωράμε, η δεκάδα θα ελαττώνεται για να φτάσουμε στους δύο σούπερ τυχερούς, στους δύο μονομάχους, και μετά να φτάσουμε στον έναν ή φυσικά στη μία. Λοιπόν, ας αρχίσουν τα παιδιά πρώτα να ξεκινήσουν να λένε τα καλησπέρα, να τους μάθετε και καλύτερα, όσοι φυσικά δεν τους ξέρετε ήδη. Γιώργο, σε σένα. Πες ένα καλησπέρα στον κόσμο. Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος και είμαι καλά. Το είπες λίγο, ξέρεις, να έχεις βγει από το meeting των AA, ας πούμε, κανονικά. Μάλιστα, οκ. Okay. Καλησπέρα, είμαι ο Αντρέας. Και αν κάποιος από εσάς μου έλεγε πριν λίγους μήνες πως θα ήμουν εδώ τώρα, τον έβγαζα τρελό. Σωστός, μ' αρέσει. Καλησπέρα, είμαι η Χρυσό και είμαστε πάρα πολύ οκ. Η Χρυσό το έχει έτοιμο το Έντι. Θα κάνετε και Έντι μετά για την εκπομπή. Το έχεις έτοιμο εσύ κανονικά. Λοιπόν. Γεια σας, είμαι ο Νίκος και περνάμε καλά. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, είμαι η Γεωργία. Φιλάκια σε όλους. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ, γι' αυτό ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Τη μεγάλη εβδομάδα. Είχαμε εβδομάδα παθών εδώ στο ΜΑΔ και είχαμε μιλήσει γενικότερα για τις κακές συνέπειες του αλκοόλ. Πείτε όχι. Και χαίρομαι που ήρθες κοντά στην παρέα μας για να σε βοηθήσουμε όπως πρέπει. Χρήστο. Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστος. Τι κάνετε, πώς είστε? Κι εγώ καλά, γεια σας. Καλησπέρα σας, είμαι η Βάσκα και ευθυμίσαμε πάλι με τον Χρήστο. Καλησπέρα σας. Μπορώ να μιλήσω? Καλησπέρα σας, είμαι ο Θοδωρής. Είμαστε όλοι οκ, γιατί είμαστε όλοι Super Idol. Να πω τώρα. Γεια σας, καλησπέρα σας, είμαι η Τάμτα. Τάμτα, βαριέσαι την παρέα μας, όπως λιγάκι με έναν τρόπο, τι να πω, η Τάμτα, μουα, και άντε γεια τώρα. Τι έγινε, Τάμτα, τι συμβαίνει? Ό,τι δεν κάνεις καλά σήμερα, θα σου φιλάω την Πέμπτη στο live. Πρόσεξε καλά, λοιπόν. Πρόσεξε. Θα τα πάθεις όλα στο live. Και... Γεια σας, είμαι ο Σταύρος. Και θα μιλήσω σήμερα. Ο Σταύρος είπε θα μιλήσω σήμερα, γιατί συνέχεια τον πειράζω. Είναι ο λιγομίλητος της παρέας και το λένε φυσικά όλοι, δεν το λέω μόνο εγώ. Νομίζεις. Όλα τα παιδιά. Ναι, καλά νομίζω. Ο Σταύρος δεν μιλάει σχεδόν ποτέ σωστά, παιδιά. Είναι σιγανό ποταμάκι. Είναι. Α. Δεν λέγεται καλά. Πετάς δηλαδή ατάκες εκεί που πρέπει, Σταυρούλη. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου τώρα, πώς νιώθετε που φτάνουμε πλέον, μας χωρίζουν 2-24 ώρα από την πρώτη σας μεγάλη βραδιά. Για πρώτη φορά, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε για επαγγελματίες τραγουδιστές νομίζω,
θα βρεθείτε σε ένα πολύ μεγάλο stage που το είδα εγώ σήμερα το πρωί. Εσείς δεν το έχετε δει ακόμα. Λοιπόν, με πάρα πολύ κόσμο, ζωντανά, κοινό, θα τραγουδήσετε και αμέσως μετά θα κρυθείτε πρώτα από την Κριτική Επιτροπή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει τίποτα. Απλά θα πει η Κριτική Επιτροπή τη γνώμη της και αμέσως μετά τηλεθεατές, αυτοί πραγματικά θα αποφασίσουν για το τι θα γίνει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Όπως το κάνανε έτσι κι αλλιώς από τον. Εδώ και ένα μήνα περίπου. Εδώ και 5 εβδομάδες για την ακρίβεια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, ο καθένας, δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει, πώς νιώθετε για αυτή τη στιγμή, για την Πέμπτη, ειλικρινά. Άλλος μπορεί να είναι χαλαρός, άλλος μπορεί να είναι σφιγμένος, να έχει τράκ, να έχει αγωνία, να είναι cool. Προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε τόσο. Περνάμε τόσο καλά σαν δεκάδα. Έχουμε δεθεί αρκετά. Την Πέμπτη θα το αφήσουμε. Για την Πέμπτη, μάλλον θα το αφήσουμε για την τελευταία στιγμή. Ό,τι να γίνει, θα γίνει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Έτσι είναι το κόνσεπτ και το έχουμε πάρει όλοι χαμπάρι. Προς το παρόν δεν το σκεφτόμαστε. Ναι. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Και απλά ότι, ναι, περνάμε καλά και. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι. Όχι, παρακαλώ, όχι, εσύ. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι θα περάσουμε πολύ καλά, θα το χαρούμε, θα το διασκεδάσουμε όλο αυτό το διάστημα και μετά που θα είναι η ώρα της κρίσης, τότε είναι. Τότε θα ακουθούμε, αλλά όλη τη διαδικασία του σοου νομίζω ότι θα την απολαύσουμε. Την Πέμπτη αυτή που έρχεται είναι η πρώτη που αλλάζουν τα πράγματα. Πλέον μπαίνουμε σε διαφορετικό κλίμα. Έχεις δίκιο, Γεωργία. Και νομίζω εκεί θα πάμε την κρυάδα. Μετά. Στο δεύτερο σοου. Ναι, θα είμαστε νομίζω λίγο καλύτερα και θα ξέρουμε και πώς η ροή των πραγμάτων, πώς κυλάει η εκπομπή και αυτά. Και θα είμαστε λίγο πιο καλά. Έχει δίκιο ότι πάντα όταν ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά όμως, μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάνει τόσα live και σίγουρα έχετε την επαφή σας πλέον με τηλεόραση, με τις κάμερες, έτσι δεν είναι. Είναι και ο κόσμος από κάτω. Είναι παιδιά, ο κόσμος όμως σας πληροφορώ ότι θα σας ψυχώσει κι άλλο, θα σας δυναμώσει πολύ. Ναι, θα είναι. Πάντως εγώ αυτό που να πω στα παιδιά όλα είναι παιδιά, μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά και να είστε σίγουροι ότι εγώ θα πω σπέρα. Αυτό που έχω να πω είναι τους 24 ώρες για αντίστοιχη μέτρηση και πού είναι το κινητό να κάνουμε λίγο την πλακίτσα αυτή την ωραία. Τα παιδιά. Έφυγε ο Θοδωρής. Τα παιδιά αγαπιούνται τόσο πολύ. Χθες κάναμε την πρώτη τους ραδιοφωνική. Ραδιοφωνική. Δεν θέλουμε να σου δώσουμε κάτι. Ναι, έλα Θοδωρή μου. Τα παιδιά λοιπόν αγαπιούνται τόσο που συνέχεια χθες πειράζουν ένα τον άλλο και κάθε φορά που ένας πήγαινε να φανεί περισσότερο από τους άλλους έδιναν αυτό το κινητό και έκαναν αυτό τον ήχο. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και αυτό που είπατε για τον κόσμο, ο κόσμος πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετικός και θα σας δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Όντως. Αν κάποιοι πρέπει να φοβούνται τον κόσμο, αυτή είναι σίγουρα η Κριτική Επιτροπή. Η οποία Κριτική Επιτροπή θα πει τη γνώμη της ολοζώντανα μπροστά στον κόσμο. Και εκεί εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτά φυσικά όλα θα γίνουν την Πέμπτη. Θυμίζω ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στα παιδιά μας, στους 10 φιναλίστ, που έχουν μπει ήδη στην τελική δεκάδα του Super Idol. Τι είπες, Τάμπτα. Καλά μηνύματα. Καλά μηνύματα, μου φοβάται η Τάμπτα. Λοιπόν, γράψτε μάντρα, αφήστε κενό. Και σε όλους. Οκ, όπου και όπου γράψτε. Αφήστε κενό και στείλτε τα μηνύματά σας. Παρακαλώ πολύ στο 4100. Μην ξεχνάτε το όνομα τεπώνυμό σας. Εγώ έτσι κι αλλιώς διαβάζω πάντα το μικρό σας όνομα. Γιατί θα μπείτε στην κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει μια πάρα πολύ ωραία και πάλι για άλλη μια φορά σακούλα. Το μαύρο σακούλα που θα έχει μέσα 10 CD ελληνικά ξένα, παλιότερα ή καινούρια. Συνεχίζουμε την κουβαντούλα με τα παιδιά αμέσως μετά το break μας αλλά και τον κύριο George Michael. Φυσικά παρέα με τους 10 φιναλίστ του Super Idol και βεβαίως παρέα με τα goodies. Έχουμε να δούμε και τις performances, τις ερμηνείες, τις εμφανίσεις των παιδιών. 9 είναι συνολικά, δεν ξέρω ποια λείπει. Λείπει η Γεωργία η δική σου από την βλέπω. Δεν υπάρχει της Γεωργίας. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Αυτό μου το είπε και ο Σταύρος. Είπατε το ίδιο κομμάτι. Αλλά σε σένα το είπα. Και σου έκοψα τα πόδια κανονικά τότε. Δεν θα το ξεχάσω. Και μου λες, σοβαρά, κάτι είχες πάθει να ψωμίσω. Όχι, λέω, άκυρο. Άλλο, Θεμή. Αχ, γίναμε φίλες. Αυτά σου μου λες, γίναμε φίλες για την Κατραβά. Γίναμε φίλες. Λοιπόν, ποιος μπορεί να γίνει φίλος με την Έλληνα Κατραβά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Δεν μπορούσαμε. Ναι, και εγώ θα μπορούσα. Και όλα μπορούσαμε να γίνουμε. Η κυρία Κατραβά είναι πολύ καλή κοπέλα.
Πάρα πολύ καλή κοπελά και όμορφη. Ναι. Μπράβο της και επιτυχημένη. 2.000. Και αγαπάει τα παιδάκια. 2.000. Έχω μάθει πως την αφήνουν να τάει στη στο Μέγκα για να φάει καλά την Πέμπτη. Να έρθει στην Κύπρο να της κάνουμε καμιά σούβλα, κανένα κάτι. Την αφήνουν να τάει στη ειδικά για το live. Κανένα χαλούχο για το live. Έχω μάθει πως η Έλληνα δεν έχει φάει τίποτα από την Κυριακή για να είναι πανέτοιμη να φάει την Πέμπτη. Γενικότερα. Στην Κριτική Επιτροπή. Όχι, γενικότερα. Σε μένα τι, δεν φταίω εγώ. Εγώ δεν το κρίνω. Γιατί θα τα τραβήξω εγώ όλα. Κανονίστε την πορεία σας, παιδιά μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εμφάνιση του Γιώργου. Ο Γιώργος λοιπόν και ο Ανδρέας είχαν βγει από την πρώτη δεκάδα, από τις πέντε δεκάδες. Παρακαλώ πολύ, Γιώργο, τι είχες τραγουδήσει? Το Eternity. Eternity. Παρακαλώ πολύ να δούμε τον κύριο Γιώργο Πετρίτη. Με ποσοστό 19,2%. Ήρθε ο Γιώργος! Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can promise I will heal you. But if you want to, I will try. Sing a summer serenade. The best is done, we've been betrayed. It's true. Some might say the truth will lie, but I believe without a doubt in you. You will never summer Γιώργο. Αυτό φυσικά ισχύει για όλα τα παιδιά, γι' αυτό όλα σας επέλεξε και ο κόσμος. Σας επέλεξε το κοινό. Φυσικά ακούω εσύ αμέσως. Είναι πολύ καλό. Άγα, το Γιώργο το έπεσε. Εγώ νομίζω ότι έπεσε και μου είπα για τα παιδιά τα υπόλοιπα. Όχι. Λέω και οι υπόλοιποι και λες. Γιώργο, πες μου εκείνη τη στιγμή όταν ανέβηκες πάνω για να τραγουδήσεις, ήταν στην ουσία πρώτη φορά που έγινε αυτό. Πρώτη φορά στη ζωή. Τη οντισιόν. Εντάξει, έχει περάσει την οντισιόν. Στη ζωή σου πρώτη φορά. Το, ναι. Αυτή η πρώτη έτσι, εμφάνιση. Εμφάνιση, ναι. Μπορείς να μην γελάς βασικά. Λοιπόν, για πες μου πώς ήταν. Τι τον έχεις απέναντί μου, δεν μπορώ να τον... Φέρ' τον άλλο δίπλα μου. Να σου πω όχι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαλαρός σήμερα, γιατί την Πέμπτη τα ψέματα τελειώνουν. Έχεις την εντύπωση ότι θα κάνεις εκπομπή σήμερα, δηλαδή. Δεν πειράζει, κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί έρχεται η Πέμπτη σε 24 ώρα. Ό,τι κουστάρει να κάνεις σήμερα. Ό,τι και να σου πούμε, μας κόβει τον αέρα με την Πέμπτη, το έχετε παρατηρήσει. Τι? Ό,τι και να σου πούμε, μας κόβει τον αέρα με την Πέμπτη. Συγγνώμη, Δήμο, δεν θα λυπηθεί που θα χάσει κάποιον. Εννοείται. Όχι μόνο ένα, πολλούς, καθώς θα προχωράει αυτό. Ένα ξέρω δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει ρε Ανδρέα. Λοιπόν, πες μου Γιώργο, είχες λοιπόν πολύ άγχος εκείνη τη στιγμή. Ναι, φάνηκε. Πιστεύω ότι φάνηκε. Δεν το έλεγα τόσο. Είχα τρακ αρκετό. Τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα ήταν τραγικά. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ήταν τυχερός, γιατί άσχετα με το πώς τις παραφωνίες έκανες, γράφεις ωραία, κατάλαβες. Εγώ θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμογελά και θα πας καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα με τη σειρά μας και τον Ανδρέα Μενελάου από την Κύπρο, ο οποίος ήταν στην ίδια δεκάδα με τον Γιώργο και βγήκε πρώτος. Παρακαλώ πολύ για να δούμε το βίντεο.
Στην πρώτη θέση, με ποσοστό 20,8%, ήρθε... Ο Ανδρέας! Έρωτας είναι θαρώ, ό,τι νιώθω αγγίζω και ζω. Ένα θόο φιλί, ένα βλέμμα που στάζει ζωή. Έρωτας είναι θαρώ, ό,τι ψάχνω σε σένα. Τώρα έτσι. Μην πάρει κανείς τηλέφωνο έτσι από αυτά που βλέπετε τις φάσες. Το λέω τώρα παρόλα αυτά. Έτσι, μην παίρνετε, δεν πρόκειται να βγάλετε τίποτα. Ήταν από το υλικό που μας έχει στείλει το Mega Channel. Από εκείνη τη στιγμή έπεσε πάνω στα παιδιά καθώς τραγουδούσαν. Οκ, το ξέρετε αυτό. Να σας πω, η πεντέμερη δεν θα ισχύσει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, Ανδρέα, πάρα πολλοί κόσμοι έχει πιάσει και μου έχει πει αυτό το παιδί πόσα δυνάτη έτσι. Το είχαν πει και στον όμορφο κόσμο, θυμάμαι. Στο χειρό τη Ιράνια. Ναι, το λέω όποιο έπαιρνε, ζήταγε για τη διαιτά σου. Και lean diet. Τι ακριβώς έκανε, να σου πω κάτι, ξέρεις, σκέφτηκα. Αν δεν περάσω στο Super Eto, να γίνεις ένα βγάζω ένα βιβλίο διαιτάς. Πώς τα έχασα τα κιλά μου. Να βγάλω τα φράγκα μου εκεί. Να έχω. Να έχω. Να έχω. Να έχω. Και καλά θα κάνεις. Και πολύ καλά θα κάνεις. Δεν κακό. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα από τις οντισιόν στην Κύπρο μέχρι και το κολέγιο και τώρα, τι έγινε. Είχα κόψει το κρέας, τους υδατάνθρακες. Τα τηγανιτά φαντάζομαι. Ναι, και έτρωα, ξέρεις, φρούτα, χόρτα. Ρύζι. Το κρέας όμως, βρε Ανδρέα, άμα το φας στεγνό, δεν νομίζω ότι παχαίνει. Δεν ήθελε εσύ. Δεν έτρωγα, ναι. Μάλιστα. Αναψυκτικά τέτοια. Όπως και να έχει, σε βοήθησε πολύ αυτό. Ναι, αλήθεια, πήγαμε να φάμε και αυτός πήρε μπριζόλα, εμείς πήραμε κοτόπουλο με τη Βάσια και τσακίσαμε την μπριζόλα του ήρθαν αγούλα. Και την τσακίσαμε εμείς, δεν είχαμε κανένα πολύ τις πρόβλημα. Και πάρατε και κοτόπουλο εσύ. Πάρατε και κοτόπουλο και την μπριζόλα. Αλλά επειδή εγώ πρέπει να κάνω τον κακό, πήγαμε από αυτούς τα γκούτις και μου τράγωσε εκεί ένα... Τι αυτό. Έλα, έλα, άστα τώρα, άστα. Άστα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, Βάσια, είσαι η επόμενη. Ήσουν στην δεύτερη ψυγά, ήσουν στη δεύτερη δεκάδα και ξεχώρισες εσύ, αλλά ξεχώρισε και η Γεωργία Λαζοπούλου. Πάμε παρακαλώ πολύ πρώτα να δούμε την Βάσια Μπρέστα. Στην δεύτερη θέση, με ποσοστό 17,3%, ήρθε η Βάσια! Έχω να σε δω, μα
βιαστικά. Μόνη με στο σπίτι βλέπω πράγματα παλιά κι όλα αυτά σε φέρνουν πάλι δίπλα μου ξανά. Πες πως θυμήθηκα και τώρα δεν θυμάσαι τίποτα πια. Να δεν καταλαβαίνεις τι ένιωθα. Κάποτε πίστευα στα λόγια σου, λυπά. Η Βάσια λοιπόν μας τραγούδησε Ειρήνη Μερκούρη, και αν τώρα δεν θυμάσαι. Βάσια, τι θυμάσαι εσύ παρόλα αυτά? Εγώ ήμουν αυτή που ήταν εκεί. Ναι, εσύ ήσουν αυτή. Δεν σε γνώρισες. Σε πήγαμε πολύ πίσω στα χρόνια. Σε πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Για πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Σταμάτα. Σταμάτα. Τι πειράχτη που είσαι. Όχι, μου λέει σταμάτα. Σταμάτα, πας εδώ ευθεία. Θα την πει, σταμάτα. Και σιγά και για ήσυχο. Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία αυτή. Και νομίζω ότι την βγάλαμε εις πέρα στην αποστολή. Ναι, Βασιά μου, είμαι όλος αυτιά. Περάσαμε καλά και... ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Τέλος καλό, όλα καλά, Βασιά. Τέλος καλό, όλα καλά. Και έτσι θα είναι αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Εννοείται ότι περιμένω και τα δικά σας, τα μηνύματα στα παιδιά. Τα διαβάσω αφού δούμε και τις 10 εμφανίσεις, τα performance που είπα προηγουμένως, τις ερμηνείες τους. Πάμε γρήγορα τώρα να δούμε στη δεκάδα που ήταν η Βάσια. Ήταν και η Γεωργία Λαζοπούλου, η οποία, παρακαλώ πολύ, βγήκε και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Για να θυμηθούμε τι έγινε. Με ποσοστό 34,2%. Ήρθε. Η Γεωργία! Αλλά τελικά τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά, Γεωργία μου. Καλά ήταν, καλά ήταν. Δεν το περιμένα. Στην πεντάδα, έτσι όπως πήγε, είχα αρχίσει να ανησυχώ πάρα πολύ. Με το που πέσω όμως Άνθη, γιατί την Άνθη την είχα για διάδα, ας πούμε. Άρχισα να, ξέρεις, να λέω τι γίνεται μετά, που μου πες Δημήτρης τρίτος, θα έχει πλάκα. Τώρα είπες ξέρεις, που το λένε Θεσσαλονίκη αυτό. Λα 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 λα.
Τι να κάνω. Με κοροϊδεύουν για το λάμδα, αλλά δεν το έχω πολύ. Δεν το έχω πολύ. Το έχω πολύ το λάμδα. Όχι, δεν έχει. Αν θέλω να το τονίσω. Το κάνει επίτηδε για να μα πει τα νεύρα. Όχι, το ξέρει πάντω είναι πολύ ωραίο. Μη με λε βλακίε. Το λένε πάρα πολύ. Το ξέρει στην Θεσσαλονίκη. Δεν με λε. Δεν με λες και να σε πω. Είναι όλη μια χαρά και την αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ την συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραμυθόντως κακό τη λέτε συμπρωτεύουσα, γιατί είναι τεράστια η πόλη. Δηλαδή θα πρέπει να είναι η πρωτεύουσα γενικώς. Καλά, δεν είναι σαν συμπρωτεύουσα. Συγγνώμη, όχι, εννοώ ότι πρωτεύουσα συμπρωτεύουσα. Είναι άσχημο σαν τίτλο. Δηλαδή υποτιμά την πόλη. Αυτό μου το είχε πει ο Σφακιανάκη. Μα είναι λάθος. Δεν είπε ότι είναι λάθος να λέμε συμπρωτεύουσα, αλλά γενικώ έτσι έχει καθιερωθεί. Και όλα λοιπόν τα παιδιά θα έρθουν. Παρόλο που δεν πέφτουν όλα. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Όμω πάμε στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα. Είναι απομείναντες πρώτα. Λοιπόν, Χρυσό, ήρθε η σειρά σου, Χρυσό μου. Έλα. Για να δούμε παρακαλώ πολύ την εμφάνιση τη Χρυσό στο Super Idol. Με ποσοστό 23,2%. Πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι για τη δεύτερη θέση για αυτόν ή αυτήν. Είναι η Χρυσό. If I should stay, I would only mend your Χρυσό μας τραγούδησε μία διασκευή της Whitney Houston, μια τραγουδίστρια που σίγουρα δεν θα σου αρέσει καθόλου, φαντάζομαι. Χάλια, πέσαι. Ένα χάλι μαύρο. Την ακούω. Απλά τυχαία την άκουσες εκείνη τη μέρα και είπες μου, ωραία, κάτσε τώρα λιγάκι να έτσι το κορίτσι. Το ένα χάλι τραγουδάει το άλλο χάλι. Άσε με. Αυτή της country μουσικής, Dolly Parton. Dolly Parton να έχει γραφτεί. Δεν έχει την πρώτη. Τώρα, λοιπόν, όχι, θα σου λέω όχι. Όχι, θα σου λέω όχι, δεν πρέπει να ρωτήσει τίποτα. Αυτά που φοράς σήμερα, εσύ τα έχεις φτιάξει πάλι. Ποια? Τα ρουχαλάκια. Χθες στο Σφαίρα μου έλεγες ότι το. Ναι. Σ' αρέσουνε. Ναι. Εγώ κοιτά, εγώ το έχω φτιάξει αυτό. Ποιο? Ποιο σε ρώτησε, εσένα, κάτσε κάτι. Ποιο είναι αρχηγός της ομάδας? Η Βάσια. Η Βάσια. Από τη σειρά. Από τώρα. Από μόνη της. Από μόνη της. Από βάζει τα αρχηγούς με το Super Idol έτσι και τα λοιπά. Α, μάλιστα, ωραία. Οπότε λοιπόν την Πέμπτη ως αρχηγός να βγεις και να τα πεις ένα χεράκι στην Κρητική Επιτροπή. Θέλεις. Έτσι, έτσι.
Και δεν με ενθάρρυνε να έχουμε την επιτροπή. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να δούμε και τα Mad News και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με την ερμηνεία. Ποιος ήταν μαζί με τη Χρυσό σε εκείνη τη δεκάδα? Την αγαπημένη Χρυσό. Την αγαπημένη Χρυσό. Θυμάστε Χρυσό, μήπως? Νίκο, εσύ θυμάσαι. Πώς το λέγανε? Χρυσό. Χρυσό. Μάριο. Λοιπόν. Μισό, να ακούσουμε αν ο Σταύρος είναι ανάμεσά μας, αν ζει. Ναι, είμαι. Και θέλω να πω ότι είναι ο σκύλος της Βάσιας που είναι. Είσαι ο σκύλος της Βάσιας. Εγώ. Ο Χρήστος Jean Baptiste, παρακαλώ πολύ. Ο Χρήστος Jean Baptiste έρχεται αμέσως μετά τα Mad News. Φύγαμε. Στην πρώτη θέση, με ποσοστό 31,6%. Πραγματικά συνταρακτικό το ποσοστό αυτό. Πρώτη θέση λοιπόν έλαβε ο αγαπημένος του κοινού, Jean Baptiste, ο Χρήστος. Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις μήνες ολόκληρους μετά τον χωρισμό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω πια καιρό. Βιάζομαι, κλείσε. Ο πόνος είσαι. Και δεν μπορώ να σου μιλήσω ούτε λεπτό. Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, γίνε χάδι τρυφερό. Δεν έχω χρόνο κι άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Αυτός λοιπόν ήταν ο Χρήστος, ο οποίος μας μπέρδεψε, παιδιά, όταν είχαν πρώτο ξεκινήσει οντισιόν στο Super Idol και τον λέγαμε όλοι Jean Baptiste. Ναι. Όλοι Jean Baptiste και λέγαμε wow, ο Jean. Και μετά μας λέει, παιδιά, ψέμα είναι αυτό, Χριστάκος λέγομαι και τα λοιπά, και θα με λέτε Χρήστο. Ναι, Jean Baptiste είναι το επίθετο. Άσε με, άσε ρε τώρα και καλά, μετά πήγες να το καλύψεις γιατί σε κράξανε και λες το επίθετό μου. Έλα, πλάκα κάνω. Είναι Jean Baptiste όντως το επίθετό του. Του Χριστάκου μας. Λοιπόν, και να αφήσουμε την. Τι είπες, Γεωργία? Καρακουγέλης λέγεται στην πραγματικότητα. Να αφήσουμε την τρίτη δεκάδα και να πάμε γρήγορα στην τέταρτη. Να δούμε λοιπόν τον κύριο Νίκο. Ο Νίκος ο Γκάν. Λοιπόν, τι είχες τραγουδήσει, Νίκο? Θα τραγουδήσει Αγαπώ του Χατζηγιάννη. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, από Χατζηγιάννη πάμε σε Χατζηγιάννη δηλαδή στο καπάκι. Αντιγράφει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μωρέ, και σύριξε εκεί λίγο. Ξέρει. Το πω στην οργή, όχι ρίξε. Τέλο πάντων, δείξε. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε. Μιχάλη Χατζηγιάννη μέσα από Νίκο Γκάνο να μα τραγουδάει το Σ' αγαπώ. Ποσοστό 34,1%, απίστευτο ποσοστό για τη δεύτερη θέση. Ήρθε wow. Ο Νίκος. Μικρός για τόσα ανοίγματα,
τόσα νήματα. Τώρα έχω κλειστεί στον εαυτό. Σου ρίξα τα δίχτυα μα δεν βιαστήκες. Ξέρεις να ξεφεύγεις από το θέμα. Ίσως έχεις δίκιο που φυλάχτηκες απ' το σ' αγαπώ και από μένα. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Χρόνια προσπαθώ, αυτό χρόνια αποφεύγεις. Καλύτερα που φεύγεις, χρόνια προσπαθώ, αυτό που χρόνια αποφεύγεις. Όσα αγαπώ, όσα αγαπώ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Γκάνος, τραγούδησε Μιχάλη Χατζηγιάννη και νομίζω, παιδιά, ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα top 10 με καλλιτέχνες που έχετε διασκευάσει στο Super Radio, νομίζω ο Χατζηγιάννης θα ήταν νούμερο 1. Σίγουρα. Και δεν μιλάω μόνο για εσάς, μιλάω και από τις οντισιόν. Δηλαδή όλα αυτά που άκουσα εγώ από Κύπρο, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν καταλήξουμε στο κολέγιο. Ήταν, παιδιά, ο Χατζηγιάννης απίστευτη συχνότητα. Δηλαδή, ακουγόντουσαν. Εμπνέει πολύ τους νέους. Πολύ ωραία τραγούδια και συνδυάζει ένα pop έτσι με το έντεχνο. Ένα πολύ. Και είναι πολύ, ξέρεις, όλα έχουν τρομερή δυναμική. Τι είπες, τι είπες. Το έντεχνο. Έντεχνο. Λίγο κυπριακά. Πολύ παρέα κάνεις και με τον Μενελάο και εκεί πέρα με τον Σταύρο. Για πρόσεχε καλά. Έντεχνο. Μου λέει, ξέρεις το. Σταματάω λίγο. Ξέρεις το. Ξέρεις το είναι το ξέρεις. Το ξέρεις. Ξέρεις okay. το. Ξέρεις το. Τους μαθαίνω καθημερινά, μαθήματα τους κάνω. Μαθήματα εκεί πέρα. Εσύ, Σταύρο. Εγώ, εκτός ελληνικά, μαθαίνω και κυπριακά. Μπράβο. Ένα, ναι, ένα είναι σίγουρο, θα με αγχώσεις, καταλαβαίνεις τι λέω τώρα, θα με αγχώσεις πάρα πολύ την Πέμπτη όταν θα έρθει η στιγμή που θα σου μιλήσω. Θα με αγχώσεις τόσο πολύ για να τα πεις καλά και τη στιγμή θα κρέμομαι από τα χείλη σου έτσι. Κατάλαβες τι καλά τα λέει, καλά τα λέει. Πολύ, ναι, πολύ, ναι, πολύ. Ναι, 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 μια χαρά. Η Τάμτα λέει και φοβερά. Η αλήθεια είναι ότι η Τάμτα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την κουβουράτη. Καταρχήν η Τάμτα λέει φοβερά και την βοηθάμε πάρα πολύ και εμείς. Πάρα πολύ τη βοηθάμε. Δεν είναι και πολύ παραδοσιακό. Πάρα πολύ. Το που έρχεται η ώρα που τραγουδάει η Τάμτα και αμέσως μετά. Και στην πιάνω να τη πω: πες μου για την αλωτρίωση του ατόμου. Τα τελευταία που τη κάνω κανένα τέτοιο, να πάθει ένα τετραπλό εγκεφαλικό. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, αφού αναφερθήκαμε στην Τάμπτα, η Τάμπτα ήταν στη δεκάδα που ήταν και ο Νίκος, βγήκε πρώτη στην δεκάδα αυτή. Παρακαλώ πολύ, πάμε να τη δούμε αμέσως τώρα. Στην πρώτη θέση, λοιπόν, με ποσοστό 34,6%, απίστευτο νούμερο και αυτό, ήρθε η Τάμπτα! Save the night on fire.
Ταμτά, επειδή μια ζωή μπερδεύομαι με το επώνυμό σου, είναι Γκοντουάντε ή Γκοντουάντζε. Δεν είναι Γκοντουάντε. Είναι Γκοντουάντζε. Είναι Γκοντουάντζε. Είδε, πώς. Γκοντουάντζε. Κο, καπά. Γκοντουάντζε. Γκοντουάντζε. Μέχρι το μάθω, θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν χρειάζομαι, Ταμτά. Ταμτά, οκ, ναι, αλλά άμα πω τα επώνυμα των άλλων παιδιών, πρέπει να πω και το δικό σου, όπως το λέω τώρα. Γκοντουάντζε. 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 Καλά, trust me, αύριο θα το πω όπως πρέπει να το πω. Οκ. Λοιπόν, Τάντα, πες μου, το περίμενες ότι θα έφτανες στην πρώτη θέση? Όχι, καθόλου. Με τίποτα. Τι πρώτη, καθόλου δεν περίμενα. Αλλά ο άγχος ήρθε εκεί όταν δεν ήμουν ούτε. Το άγχος. Ό,τι είναι. Ούτε. Πέμπτη, Τέταρτη, Τρίτη και μετά. Ήρθε ο άγχος, το άγχος. Και άγχος. Εντάξει, σκεφτόμουν ότι είμαι μέσα, αλλά δεν περίμενα ότι θα ήμουν πρώτη. Από την πρώτη στιγμή στις οντισιόν που είχες εμφανιστεί στην Αθήνα, το είχες πει και χθες, μου το είπες αυτό στο Σφαίρα, ότι νόμιζε ότι δεν τα πήγες καλά. Έτσι δεν είναι, επειδή δεν είχες τραγουδήσει ελληνικά. Ναι. Είχες τραγουδήσει. Τώρα, στην Πέμπτη. Τώρα σου ήρθε λοιπόν το πολύ, μάλιστα. Okay. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να δούμε από την τελευταία μας δεκάδα. Μιλάμε τώρα φυσικά για την προγούμενη εβδομάδα. Είχαμε διπλό Super Idol, Δευτέρα του Πάσχα και τρεις μέρες μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Θοδωρή Πανά και αμέσως μετά βεβαίως να δούμε και τον Σταύρο. Πρώτα έρχεται ο Θοδωρής, αμέσως μετά το πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα. Με ποσοστό 16,5% ήρθε ο Θοδωρής Πανάς. Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I guess if you'd said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Θοδωρή Πανά, ο οποίος βγήκε μέσα από την τελευταία, την πέμπτη δεκάδα του Super Idol και μας λείπει άλλος ένας. Μας λείπει. Έχεις να πεις κάτι, Θοδωρή? Όχι. Ε, όχι. Έπεις όλες είναι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, μια χαρά. Είχες άγχος, είχες τρακ? Είχα άγχος, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πήγαν όλα. Δεν το είδαμε πάντως εκεί. Ήσουν να φαίνεσαι πάρα πολύ άνετο. Ναι, αλλά είχα πάρα πολύ άγχος μέσα μου. Πολύ έτσι έτρεμα. Παρακαλώ πολύ να δούμε τώρα και το μπουμπούκι μας το τελευταίο. Τον κύριο Σταύρο, τον λιγομίλητο όπως λέω εγώ Σταύρο, ο οποίος μας σόκαρε όλους στο κλείσιμο της δεκάδας αυτής, διότι έπιασε το ποσοστό, το απίστευτο, 42,1%, το οποίο δεν το είχαμε ξανασυναντήσει σε καμία άλλη δεκάδα του Super Idol. Υπήρχαν μοιρασμένα ποσοστά, υπήρχαν μεγαλύτερα ποσοστά, υπήρχαν μέχρι και διπλάσια ποσοστά, αλλά εσύ είχες 42,1%, δηλαδή πήρες σχεδόν τις μισές ψήφους από όλους όσους τηλεφώνησαν ή έστειλαν γραπτά μηνύματα. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ την ερμηνεία του Σταύρου. Μουσική.
Στην πρώτη θέση λοιπόν, με ποσοστό. Wow. Παιδιά, τεράστιο ποσοστό. Νομίζω δεν είχαμε ξανά Super Idol τόσο ποσοστό. 42,1%. Τεράστια διαφορά από τη δεύτερη θέση. Ήρθε ο Σταύρος Κωνσταντίνου. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό. Και πως τελειώσαν να θέλω να σου πω. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο. Που δεν κατάλαβες ποτέ σου την περνώ. Κι αν έχει γίνει η αγωνία μου βουνό. Δώδεκα η ελπίδα μου κρεμάστηκε. Μπράβο Σταύρο. Τρομερός ο Σταύρος. Και όση ώρα βλέπατε εσείς το βίντεο, του έλεγαν τα παιδιά: δεν πας να τελειώσεις εκεί το στρατό σου στην Κύπρο, τις σπουδές σου, δεν ξέρω και εγώ τι. Τέσσερις μήνες ακόμα. Ναι, για να το ξεφορτωθώ μια ώρα αρχίτερα. Ας πάει το Σεπτέμβριο να τους κάνει. Κάτσε, είναι Απρίλιο, Ζάμα, Μάιο. Προλαβαίνουμε. Έλα, να σου πω, θα πάει Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Κλείνει χρονιά έτσι. Μια χαρά. Θα μείνει εδώ. Είμαι πολύ περήφανο που μόνο αυτό. Ήθελα να το πω ότι πραγματικά, και δεν το λέω επειδή παρουσιάζω την εκπομπή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί και οι 10 είσαστε καταπληκτικοί, παιδιά. Συγχαρητήρια. Όχι, ναι. Είχα πει ένα ψέμα ότι διάλεξα αυτό το τραγούδι γιατί είναι ένα δύσκολο γυναικείο τραγούδι, πιο δύσκολο από ένα αντρικό. Ήταν λάθος. Το διάλεξα επειδή βγήκε πρώτη η Γεωργία μας από εκεί και είπα αφού ήρθε αυτή η πρώτη, μάλλον και εγώ θα φύγω. Μια χαρά, καλά έκανες. Δεν είναι κακό αυτό που έκανες. Έχεις την επιλογή. Μπορεί και να σου γύρναγε. Μπορεί και. Ξέρεις, ξαφνικά έρχεται πάλι ένα κινητό. Το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Η ψευτιά δεν είναι αδίκημα από τον νόμο? Όχι. Είναι. Ψευτιά. Ναι. Και εγώ νόμιζα να πει δεν είμαι, λέει 18, είμαι 15. Αν ήταν έτσι, εγώ θα είχα πάει φυλακή. Σε το μαρτύρισε. Άμα η ψευτιά ήταν αδίκημα, εγώ θα είχα πάει φυλακή από τα 5 μου χρόνια. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Παιδιά, θέλω με μεγάλη ταχύτητα να μου απαντάτε γενικώς στα σχολεία σε διάφορα μηνυματάκια που έχουν έρθει για να ικανοποιήσουμε και το. Αμέσως εσύ, μωρέ, όχ, όχ, και λες και θα σου έρθει όλη η συμφορά. Αμέσως ένα πράγμα, όχ και όχ. Καταρχάς η Άννα. Ναι, για τον Νίκο, με τον Νίκο θα ξεκινήσω. Τι να κάνω τώρα, ναι. Η Άννα σου έφερε, έστειλε κάποιο γράμμα. Βρήκε κάποιο γράμμα. Ναι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τι λέει μέσα, εσύ αγαπώ! Τι λέει. Εσύ είχε νωρί. Τι το είδε κι εσύ. Συγγνώμη, Άννα. Και εγώ. Το είδα. Όλοι αμέσως. Όλοι το είδαμε. Όλοι περίεργοι κουτσομπόλιδες. Λοιπόν, η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνουλα. Η Κατερίνα λέει, ακούστε καλά. Ακούστε καλά. Ακούστε αυτή την ερώτηση, γιατί πρέπει να απαντήσετε με προσοχή. Είμαι καλά, Κατερίνα, που ρωτάς πρώτα. Θέλω να ρωτήσω, λέει, αν ο καθένας από εσάς ήταν στο Super Idol, ποιον από τους υπόλοιπους μισό-μισό, από τους υπόλοιπους 9, αν έβλεπε το Super Idol ως κοινό, ποιον από τους υπόλοιπους 9 θα θέλατε να γίνει Super Idol? Ωραία, όλοι θα απαντήσουμε σε όλοι. Αν είμαι εδώ, Χρήστο. Σε επειδή κάνει φασαρία, αν είσαι ένα κοινό και βλέπει το Super Idol. Και βλέπει αυτή τη δεκάδα, εσύ εξαιρείσαι. Ποιον τα ψήφιζα, ε. Πω, κοιτάξτε. Μπράβο, Κατερίνα. Ναι, βέβαια. Αχ, τι ωραία. Αλλά σήμερα, ξέρεις, βάσκεται αύριο. Ναι, σήμερα. Ναι. Να ξεκινήσουμε από κάποιον άλλο. Ναι, από σένα.
Εγώ μάλλον τον είχα. Ωραία. Χωρίς να δικαιολογείς. Εντάξει, σίγουρα για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γουστάρεστε όλοι μεταξύ σας. Ναι, όχι, δεν λοιπόν, είναι. Okay, το είπα και εγώ προηγουμένως αυτό. Λες τον Νίκο. Βάσια. Γουστάρεστε. Δύσκολη ερώτηση. Ναι. Καλά, δεν θα μπεις φυλακή. Πες το. Γεωργία. Ωραία. Θοδωρή. Την Τάμτα. Ωραία. Τάμτα. Εμένα. Δεν μπορώ. Άντε τώρα, ας πούμε, πες ένα όνομα. Χρήστο. Το Χρήστο. Σταύρο. Εγώ θα πω ένα αριθμό και θα μετρήσω από εκεί, έτσι, στα... Τι είναι αυτά τώρα, στην τύχη, να κάνεις κλήρωση και εσύ, άκου τώρα. Πες ένα όνομα από την παρέα σου, που θα ψήφιζες αν έβλεπες τα παιδιά για πρώτη φορά. Τη Χρυσό. Τη Χρυσό, ωραία. Γιώργο. Την Τάμπτα. Την Τάμπτα. Ωραία. Κύριε Μενελάου, Ανδρέα. Το Θοδωρή. Θοδωρής. Χρυσό. Το Σταύρο. Το Σταύρο. Νίκο. Το Χρήστο. Το Χρήστο. Γεωργία. Δεν ξέρω πόση ώρα το σκέφτομαι. Προσπαθώ να μπω στο τρυπάκι αυτό. Για πρώτη φορά, μάλλον το Γιώργο. Το Γιώργο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδατε πόσο εύκολο ήταν. Αμέσως όλοι κουφαθήκατε και τα λοιπά. Κατερίνα, να είσαι καλά. Τους γύρω σας για τα καλά. Λοιπόν, Θοδωρή, είσαι ο τέλειος. Το Super Idol πρέπει να είσαι εσύ, το αξίζεις. Wow. Λοιπόν, και επίσης, έχεις στείλει για πολλούς. Λέει Νίκος, Βάσια, λοιπόν, και Γιάννης. Και μάλιστα λέει εδώ πέρα, ο αριθμός μας έχει ένα κινητό, στείλτε κανένα μηνυματάκι. Οκ. Okay. Λοιπόν, το κρατάω. Όχι, Γιάννη, συγγνώμη, υπογράφει. Oh. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα Νίκο και Βάσια. Λέει και για εσάς, να τον πάρετε ένα τηλεφωνάκι, τον Γιάννη, μετά. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: επειδή μια ζωή Θέμη κρίνεις εσύ τους κριτές, ζητάω από τα παιδιά να σε βαθμολογήσουν. Λέει ο Νίκος. Σίγουρα δεν θέλετε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ναι, θέλουμε. Αμέσως εσύ κατευθείαν. Θέλουμε, θέλουμε. Πες πρώτος. Ταχύτητα. Πάλι εγώ. Άντε να πω εγώ. Όχι, ξεκινήστε με σειρά, μα είναι. Ξεκινήστε με σειρά, Γιώργο. Εγώ δεν κατάλαβα. Με άριστα ποιο. Απλά παθαίνω με Θέμη. Το 10. Το 10. Το 20. Έλα, με άρεσε το 10, το 10 να κάνουμε την... Με άρεσε το 10. 12. Το 20. Με άρεσε το 10 να με βαθμολογήσετε, γιατί λέει κρίνω εγώ μια ζωή τους κριτές και τους ταχώνω και τους ηρωνεύομαι και τα λοιπά. Να βαθμολογήσουμε. Ναι, βαθμολογήστε, okay. Καλά, ναι. Εντάξει. Με άρεσε το 10, 12. Μάλιστα, οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βρε Νίκο, τώρα τα παιδιά τα φέρνεις και σε δύσκολη θέση. Θα πούνε έτσι κι αλλιώς καλά πράγματα, ακόμα και αν δεν θέλουν. Σε σίγουρος. Α, ναι, όχι, εσένα ειδικά, Ανδρέα, όχι. Για πες μας, Ανδρέα. Θα σου πω. Έχουμε και διαφημίσεις γρήγορα. Ναι, το ξέρω. Ένα. 6, ναι. Επειδή είσαι και έτσι καλό ανθρωπάκι, θα στο έβαζα. Okay. Ένα 3. Στο έβαζα. 3. Λοιπόν, Χρυσό. 9 και 3 τέταρτα. Οκ, okay, Νίκο. 10 με τόνο. Thank you, Νίκο. Γεωργία. Άριστα. Thank you, Γεωργία. Μαγκά, εσύ είσαι πολύ καλός, πράγμα. Γεωργία, Γεωργία, για πες. Συνέχεια. Σου δίνω 10. 10. Οκ. Λοιπόν, Βάσια. 20. Ευχαριστώ πολύ. 30. 40-50. Οκ, okay, ναι, Τάμπτα. Ευχαριστώ. Καλύτερος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλά. Πέρασες, πέρασες. Καθόλου στημένο, καθόλου στημένο δεν είναι αυτό. Έλα, έλα, τι. Μας έχει βοηθήσει ο Θεμής, έτσι δεν είναι. Περνάω στην επόμενη φάση, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Όμως και κάτι, να πω ότι ο Θεμής μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πέρα από το Θέμη, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παραγωγή. Και όλοι μέσα στην παραγωγή, ο Βασίλης ο Στρούβελης, όλα τα παιδιά στο μακιγιάζ, η Αμαρίλης, όλα τα παιδιά. Παναγιώτα. Η Παναγιώτα, η μαμά μας, η μαμά των Super Idol. Η μαμά μας. Ποια είναι η μαμά, η Παναγιώτα. Η μαστιγόστρα είναι. Και θέλουμε να πούμε σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι απίστευτη απέναντί μας. Να πούμε για την Παναγιώτα γιατί την ξέρει το κοινό. Η Παναγιώτα φαινόταν στις οντισιόν της πρώτης που έλεγε «Το 3.40». Ακούστε τα νουμεράκια σας, θα περάσετε μπροστά. 292 βρεγγύλια. Ιωάννα Καράτσογλου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα παιδιά μας. Θα έρθουν αντιμέτωπα με το παιχνίδι της αλήθειας. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Τη μουσική σαβγιά του Καρχαρία σιγά τώρα. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά ακόμα μηνυματάκια. Μ' αρέσει γιατί βλέπω πάρα πολύ θετικά μηνυματάκια σας, παιδιά. Ο Παναγιώτης, γεια σου ρε τσίφτη, Παναγιώτη, γεια σου ρε τσίφτουλα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης θέλει να μάθει από την Τάμπτα. Τάμπτα, αν δεν νικήσεις, θέλει να μάθει ο Παναγιώτης, αν θα συνεχίσεις να ασχολείσαι με το τραγούδι. Ναι, σίγουρα. Σε ενδιαφέρει πολύ αυτό, δεν θα το βάλεις κάτω, αν γίνει κάτι και δεν νικήσεις και δεν έχεις κάποια πρόταση.
Είναι αυτό που θες να κάνεις. Ναι. Είναι το, το όνειρό σου. Μπράβο. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πού είσαι, ρε τσιφτή? Να σου πω, στη θέση σου σήμερα εγώ θα φοβόμουν. Αντί να φοβηθούν τα παιδιά, θα φοβούμουν εγώ τα παιδιά. Οπότε. Βάζα! Έλα εδώ κοντά μου στην αγκαλιά μου, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα σήμερα. Κάτσε μακριά, γιατί είναι όλα. Όλα ζυζάνια είναι αυτά. Όλα ζυζάνια. Παρακαλώ πολύ να δούμε την έναρξη του παιχνιδιού μας. Red or Dead. Είμαστε λοιπόν εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας, Red or Dead. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρετε το παιχνίδι? Υπάρχει κάποιες λεπτομέρειες? Κάθε μέρα αυτό παίζουμε. Λοιπόν, κάθε μέρα μας μαζί και παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι. Στην ουσία είναι αλήθεια η θάρρος. Λοιπόν, θα γυρίσει τον τροχό όταν έχω έναν καλεσμένο. Τον γυρνάει 10 φορές, τραβάει 10 κάρτες, 10 ερωτήσεις. Τώρα που είστε 10, θα τραβήξω καθένας από μία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, θα γυρίσω καθένας λοιπόν από μία φορά τον τροχό. Και έτσι όπως θα γυρίσετε, θα πέσει στο κόκκινο ή στο μαύρο. Αν λοιπόν πέσει σε κόκκινο, τραβάτε μια από αυτές εδώ τις κάρτες, τις κόκκινες, τις red, που είναι κάτι σαν αλήθεια. Αν πάλι πέσει σε μαύρη, τραβάτε μια από αυτές τις κάρτες. που είναι η dead, δηλαδή το θάρρος. Λοιπόν, έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Και ενώ κάθε φορά ζητάω από το κοινό να σας κρίνει και να στείλει μηνύματα, τώρα επειδή είστε πολλοί και τα πράγματα θα είναι νομίζω αρκετά μπλεγμένα, εγώ προτείνω κάθε φορά που θα γυρνάει κάποιος στον τροχό να κρίνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι αν λέει αλήθεια ή όχι. Στα γυμπλάκια. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε. Ποιος θα να ξεκινήσει πρώτος? Γιώργος. Γιώργο, λοιπόν, γύρνα μία έτσι. Φέρ το πιο κοντά σου, κινείται ο τροχός, άμα θες. Και είναι φυσικά. Είναι μαυρούλα. Είμαι dead. Λοιπόν, τράβηξε όποια θες εσύ. Και διάβασα την επιτόπου. Επιτόπου? Ναι, ναι. Επιτόπου και τι λέει? Προσπάθησε να αληθωρήσεις. Εύκολη σου πήγε, ούτε και εύκολη. Λοιπόν, για κάνε... Η κάμερα σου είναι απέναντι εκεί. Ναι, ένα, δύο, τρία. Μπράβο σου, ωραίος, πολύ πολύ ωραίος. Κράτησε, δεν την πάρω μετά. Λοιπόν, επόμενος. Θέλει ο κύριος Μενελάου, ο κύριος Ανδρέας. Ο κύριος. Ναι. Πολύ ποτονικά το γυρνάτε, παιδιά. Και είναι πάλι... Μάλλον σε μένα θα θυμιάσω. Προσποιήσου ότι κάνεις πασαρέλα. Πρόσεχε, είσαι καλωδιωμένος από πίσω. Είμαι καλωδιωμένος, δεν μπορώ. Ωραία, το κάνουμε μετά το break αυτό. Θα σε ελευθερώσουμε. Περίμενε. Κράτσε την κάρτα. Λοιπόν, για να σε δούμε να μας κάνεις την πασαρέλα σου. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Spinning the wheel. Λοιπόν. Στημένο, παιδιά, είναι στημένο. Καλά, έχει μαγνήτη από κάτω. Δεν βλέπετε συχνά την εκπομπή μου, γιατί πολλές φορές έρχεται μόνο κόκκινο. Το βλέπω. Τίποτα άλλο, λέγεται. Αυτό έχει τόση ακροματικότητα, μάλλον. Μια πυρουέτα ή μια κίνηση του καράτε. Αχ, παιδιά, καλά όλα αυτά, αλλά με το καλό δύο φως. Όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν θέλω να τις σκαπουλάρουνε. Καλό, θα δεν κατάλαβες, κανείς δεν θα τις σκαπουλάρουνε, θα το κάνουν όλοι κανονικά. Αν θες να κάνεις κίνηση καράτε, μπορείς να κάνεις και χωρίς να σκοθείς. Η πυρουέτα βέβαια θέλει... Ναι, η πυρουέτα θέλει λίγη δουλειά. Τι θες να κάνεις, πυρουέτα ή κίνηση καράτε? Και ηχητικό εφέ θα έχει μέσα. Μπορείς να έχεις προτάσεις μετά για ξεσμένα. Λοιπόν. Σε ποιον? Και το ηχητικό εφέ για να βοηθήσει. Εκεί είσαι, μέχρι εκεί φτάνεις. Ωραία, ναι. Λοιπόν, Νίκος. Πήγες ανάποδα, είσαι τον τροχό και θα τιμωρηθείς γι' αυτό. Το μαυρούλι έρχεται. Θα θέλεις. Όχι. Που εκεί θα πάει το κόκκινο. Τι κάντε μάκια που είσαστε. Τι κάντε μόσαυρες, έλα. Μιας και συγγυμναστικής. Καλό. Μιας συγγυμναστικής. Όλες οι κινήσεις σου έχουν έρθει σήμερα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις άσκηση, να χρειάζεσαι χωρίς να σηκωθείς. Έτσι όπως κάθεσαι. Α, ναι, λοιπόν. Βάζουμε το χέρι εδώ, έτσι. Ναι.
Παίρνουμε το βαράκι ναι. και σηκώνουμε έτσι. Αργά και σταθερά, ναι. τεντώνουμε μέχρι κάτω. Ναι. Για να και τι ακριβώς γυμνάζει αυτό, ναι. Και δουλεύει ο δικέφαλος. Οπότε κρατάμε το βαράκι. Πες μας πόσους σετ κάνουμε. 10, 10 ναι. αλλά αργά, ώστε να δουλέψεις καλά. Να δουλέψεις καλά. Μάλιστα. Πάρα πολύ, παιδιά. Φοβερό. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Θα μπορούσε να έχει γίνει γυμναστής, δεν το συζητάω καν. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Γεωργία μας. Θέλω να σου φέρω εδώ η Γεωργία πιο κοντά τον τροχό. Θέλει και στο πιάτο. Δυνατά. Να το ξανακάνω. Όχι, γιατί το κάνεις μαύρο. Να πάει κόκκινο και ήρθα μαύρο. Δεν το έκανα, αλήθεια. Ό,τι πει το κοινό μας εδώ, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μαύρο, μαύρο. Μαύρο. Εγώ λέω άλλη μία. Όχι, λένε ότι είσαστε λίγο πριν, είσαστε λιγότεροι, μειοψηφία. Δεν είναι δυνατόν. Wow. Δείξε μας την κοιλιά σου κάτω από τα ρούχα. Πω πω θεά, δείξε μας την κοιλιά σου κάτω από τα ρούχα. Έλα, σήκω τα ρούχα. Σήκω όρθια και δεν θα φανεί. Λίγο, δεν χρειάζεται να τη δείξεις όλη κι εσύ. Εντάξει. Έλα, κοντινό παρακαλώ πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χρήστο. Ναι. Αυτό είναι. Σαν το πουκάμισο που φοράς. Ναι. Για όλοι μαύρο, δεν υπάρχει. Για, χωρίς πλάκα, είναι η πρώτη φορά που έρχονται τόσες πολλές μαύρες μαζί. Έχει τύχει να έρθουν πολλές μαύρες, 8 μαύρες και 2 ας πούμε κόκκινες, αλλά συνεχόμενες. Μαύρη θα είναι η τύχη μας. Και μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Όχι, πολύ αυτό στίχο. Α, εύκολα του κάτσε. Διδακτικό. Λέει, πες όσο πιο γρήγορα μπορείς, άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξέξασπρότερη. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξέξασπρότερη. Το έφαγε, το δάγκο τώρα. Τι ήταν αυτό. Ξανά και καθαρά. Ένα, δύο, τρία. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξέξασπρότερη. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Άσπρη πέτρα ξέξασπρή. Δεν γίνεται. Χρήστο, άσκο. Να το πω στα αραβικά. Γιατί. Κοίτα, ας πω, άσπρη πέτρα ξεξασπρή και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Δεν είχε το συνέστημα. Μας σταμάτησε πάρα πολύ. Σταμάτα. Βάσκια, you are next. Έλα, κρυάρι, δυνατά. You are next. Κρυάρι. Κρυάρι. Καλά, μη μας το κρατήσουμε έτσι. Μην το πάρεις σπίτι σου το βελάκι, ας πούμε. Μαύρο, μαύρο, παιδιά, μαύρο. Μαύρο! Μαύρο! Παιδιά, άμα πάει όλοι μαύρο, τα ξέρω. Μαύρη είναι η τύχη, μαύρη. Δεν τις κοιτάμε. Ωραία. Πες μας ένα σχολικό τραγούδι. Κάτσε να σκεφτώ λίγο. Τα παιδικά μου χρόνια. Πας πίσω, που πάω σε πίσω, πίσω. Πάμε πάλι, πού σε τρέχουμε, τρεις δεκαετίες πριν. Σήμερα, ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο, που ήταν αταξίδευτο, παιδιά, αυτό ήταν σχολικό, εγώ το τραγουδάω ακόμα. Ψάξει, θέλει. Κάτι συμβαίνει, κάτι άσχημο. Το δωρεί. Να σου συστήσω. Μια ψυχολογό. Ο ψυχαναλυτής μου είναι ο Νίκος, αυτός που φεύγει τώρα από εκεί. Αυτός. Αυτός είναι ο ψυχαναλυτής. Όχι μαύρο πάλι, ρε παιδιά. Το πρώτο κόκκινο, παιδιά, έχει συνεχωρεί. Μαύρο είναι. Παιδιά. Ναι, είναι κατακόκκινο. Κατά το βλέπουμε εμείς είναι από, ναι, άμα το βλέπετε από εκεί, αλλά εγώ με ευθεία είναι κατακόκκινο. Ήτανε κόκκινο. Λοιπόν, το Θοδωρή, πρόσεξε τι θα διαλέξεις. Κοίτα, γεμάτο είναι. Κοίτα, ρε, ήθελα να πάρω κόκκινο και εγώ. Κι εγώ ήθελα να πάρω. Κρίμα. Καλή. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ντράπηκες για τον εαυτό σου? Σωστή ερώτηση. Γιατί you were ashamed about yourself. Στο παιχνίδι του αναπτύρα, μήπως.
Ναι. Τον βοηθάτε τώρα. Ήμουν μια μέρα στο δωμάτιο και παίζαμε όλοι και τράπηκα γιατί έδωσε σε μια κοπέλα. Επίσης σε ρωτήσαμε όμως. Ναι, δεν λέω ότι με ρωτήσανε και έδωσα τον αναπτήρα σε μια κοπέλα και έτσι. Κάτι σεξουαλικό ήταν. Ναι, πιο σεξ. Σεξουαλικό, αλλά τράπηκα να τη το δώσω. Αλλά έπρεπε να τη το δώσω γιατί αυτή μου έβγαζε αυτό. Με τον αναπτήρα να ρωτήσει για να πείσει αυτό το παιχνίδι. Οπότε. Σε μένα, εγώ δεν σε μένα. Όχι, αγάπη. Κάνει διαφήμιση στη Ζιλέτ. Και ποιος ρώτησε την ερώτηση. Αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Λοιπόν, οκ. Okay. Βέβαια τώρα δεν μας πολύ απάντησες. Ναι. Αλλά τέλος πάντων τράπηκες τελευταία φορά σε παιχνίδι που κάνατε με τα παιδιά. Οκ. Okay. Τάμτα. Ωραία. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, Τάμτα μου. Δεν δαγκώνει. Πιο δυνατά καλά. Μα δεν του έχουν τσακώ. Μαύρο και σταθερό. Μαύρο. Έλα, Τάμτα. Και σταμάτησε, ξέρεις, πράγμα. Όχι το χέρι μου. Όχι το ρολόι. Θες να δώσω εμένα. Α, ωραίο. Τι λέει. Κάνε μια σεξι πόζα. Ωραία, όχι που είσαι. Λοιπόν, σκέψου ότι σου κάνουν ένα photo session για ένα περιοδικό και σου λέει ναι, και σου λέει αυτή τη στιγμή ο φωτογράφος. Έτοιμη, έτοιμη για σεξι φωτογράφηση, για καρία έτσι σεξι πόζα, έτοιμη. Λοιπόν, φαντάσου αυτή η ερώτηση, παιδιά, φαντάσου αυτή η ερώτηση να έπεφτε στο Σταύρο. Ναι. Φαντάζεσαι. Εκεί θα ήταν όλα τα λεφτά. Σταύρο, τελευταίος και καλύτερος, παρακαλώ πολύ. Πάντα τελευταίος. Και πάντα καλύτερος. Και πάντα ο καλύτερος, ναι. Μαύρο, μαύρο. Κόκκινο. Μαύρο. Θα σας λέω εγώ μαύρο. Μόνο. Δαγκωτός στο μαύρο γυαλούρο. Γιατί πάντα νομίζω ο Κρίς και ο νικητής τους. Ναι, ναι. Ή ο πρόσωπος. Δείξε μας την ετικέτα, το ρούχο σου που φοράς. Τον εσώ, λοιπόν, όχι, 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 τον ρούχο, τον ρούχο. Άμα θέλει να δείξεις όρουχο φυσικά δείχνει, αλλά νομίζω τον ρούχο, ότι λέει δεν λέει τον. Λοιπόν, θα γυρίσεις πίσω, να δούμε τον τζιν, ας πούμε. Να δούμε τον τζιν τι είναι. Φαίνεται, φαίνεται κιόλας. Γύρνα λίγο, δεν πειράζει. Ένα κοντινό. Λοιπόν, βλέπετε την ετικέτα των ρούχων που φοράει. Μπορείς μόνο με το τζιν σε μια χαρά. Οκ, okay, energy. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Ο Σταύρος. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ήταν κάποιος από την παρέα που δεν μίλησε με ειλικρίνεια, δεν έκανε. Μάλλον δεν έκανε, γιατί στον Σέντερ ήρθε ερώτηση. Όλο τα πιο πολλά δεν έχει μαύρα. Κάνει ο Αντρέας από την παρέα. Έχουμε δει σεξι πόζα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Το fashion show έχω να κάνω. Έχει να κάνει το fashion show μαζί, θα κάνουμε την πασαρέλα. Μάλλον εγώ θα σε περιμένω. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και να επιστρέψουμε για το φινάλε μα. Φτάσαμε στο κλείσιμο για τη δική μας Super Idol εκπομπή. Λοιπόν, η Αδαμαντία λέει, βρε παιδιά, πώς αντέχατε την Κατραβά, τον Ψινά και τον Σπυρόπουλο. Εγώ θα τους έπνιγα. Αδαμαντία. Μας δώσανε πάρα πολλά χάπια για να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Ναι, και είχαμε φάει πριν. Και είχατε φάει πριν, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, όχι, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι κάποια από εσάς ήταν μια χαρά με την Επιτροπή. Ναι, πολύ καλά. Περισσότερο. Περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ελπίζω να το πείτε και τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεις Super Idol. Άσχετο. Η κατασκήνωση μαγεμένο δάσος σου θυμίζει κάτι. Καλά, εντάξει. Εμένα δεν θα με θυμάσαι, εγώ όμως σε θυμάμαι. Φένια. Πολύ Φένια. Γεια σου, Φένια. Καλά, να περάσει καταπληκτικά στη. Στο μαγεμένο δάσος, τι όνομα είναι αυτό, τσίφτη. Μαγεμένο δάσος. Πού είναι αυτό, σε ποιο πλανήτη. Είναι στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο ναι. Και λέγεται μαγεμένο δάσος. Και ήταν πριν πολλά χρόνια, όταν Σπούκι ακόμη. Δεν είναι αυτό λιγάκι φοβιστικό, έτσι. Πού πήγε το καλοκαίρι. Στο μαγεμένο δάσος. Έχει εξωτικά εκεί. Ναι, μεταξωτικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, άσχετο, απλά να κάνουμε την εξυπηρέτηση. Λέει, θέλω να πείτε όλοι μαζί στη Δημητρά πως την αγαπώ πάρα πολύ. Δημητρά, Δημήτρης, αγαπάει πολύ όμω. Λιώνει, λιώνει, λιώνει Δημητρό Δημήτρης. Λοιπόν, Θέμη, πες στον Νίκο ότι δεν είμαι βρικολακάκι για να είμαι ξύπνια στις 2 το βράδυ. Αν μπορεί, ας με ξαναπάρει μέχρι τις 10.30. Φιλάκια πολλά, Μαρία Λένα. Και λέει, α, το κινητό το σήκωσε η μάνα μου. Το ξέρω. Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Ξέρεις, Ατάκα. Ποιος είναι. Μίλησες με τη μαμά της στις 2 το βράδυ ή το κλείσες. Μίλησα. Μάλιστα, οκ. Πάλι καλά γυναίκα να σου μίλησε ευγενικά. Όχι, δεν θα μάθει. Δεν σε κινητό, το κινητό αλήθεια είναι θέμα κοιμάσου, το κλείνει. Τώρα δεν πήρε σταθερό, δεν πήρε σπίτι. Όχι, το δικό της κινητό. Ναι, λογικό αφού σου έδωσε αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα το έχει το κινητό, οπότε μπορεί να την πάρει αμέσως μετά, άμα θέλει, αγαπητέ Νίκο.
Λοιπόν, τι κάνεις, Τεμουλίνο? Η αδυναμία μου είναι ο Νίκος. Μ' αρέσει όμως πολύ και ο Γιώργος. Τουτ άτος ο Χρήστος. Να μην πω τώρα τη λέξη κτλ. Άτος. Λοιπόν, φωνάρα ο Σταύρος και η Χρυσό, σας αγαπώ πολύ. Φυλάκια Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τάμπτε, είσαι πραγματικά υπέροχη. Ξεχωρίζει από την αρχή. Μπράβο, κούκλα μου. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου τραγουδιστή, φιλιά Κατερίνα? Έναν πε, έναν. Η Έλενα ή ξένο. Ελά. Πάρε αυτό εδώ στο σημείο σου. Ε. Το μικρόφωνο, ναι. Γρήγορα, παιδιά. Σαντέ. Ω, μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, Σαντέ. Έχουμε καιρό να βάλουμε μια σαν τελευταία στο flashback. Λοιπόν, κατάλαβες. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι κούκλος, θα είσαι ο νικητής. Στείλε μου μερικά φιλάκια, please, η Μαρία Παργυρούπολη. Στο λέει αυτό. Χίλια ευχαριστώ, να είναι καλά. Δεν ελπίζω πάντως. Τα φιλάκια που είναι, φιλάκια δεν στείλεις. Θα στείλεις φιλάκια στη Μαρία. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, Νατάσα λέει, παιδιά, μην αγχώνεστε, θα σας υποστηρίξουμε όλους. Αυτό έχει να πει η Νατάσα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει η Κωνσταντίνα. Θέμη, πες την Τάμπτε ότι είναι κούκλα. Εσύ συμφωνείς με αυτό? Απάντα. Χαχα, Μάριος. Θα σας πω τα πάντα για τη δεκάδα του Super Idol, αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Εννοείται ότι είναι κούκλα η Τάμπτε. Δεν υπάρχει νομίζω αμφιβολία για το αν η Τάμπτε είναι κούκλα ή όχι. Παρακαλώ. Στο Μάριο πες, εντάξει. Εγώ... Ευχαριστώ, Μάριο. Λοιπόν. Μάριο. Λοιπόν. Super Mario. Καλή επιτυχία και πολλά φιλάκια σε όλους, λέει η Σοφία. Γεια σου, αγαπητή Σοφία. Λοιπόν, Βάσκε, τι ομάδα είσαι και τι μουσική ακούς? Πες το. Είμαι Liverpool και Manchester. Δεν είμαι ελληνική ομάδα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα σχετιστούν αυτά τα δύο. Και τι άλλο να τους έχει? Τι μουσική ακούς? Ακούω τα πάντα. Αλλά περισσότερο pop. Αλλά κυρίως ξένοι. Ωραία. Νίκο, είσαι καταπληκτικός και κούκλος. Παιδιά, καλό κουράγιο. Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα. Καλησπέρα, Βρεθοδωρή. Τι πρέπει να έχει κάποια για να σε γνωρίσει? Είσαι κούκλος πάντως. Ελπίζω να κερδίσεις. Πάρε με τηλέφωνο, please. Το όνομά της, παρακαλώ. Ζέτα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Την Πέμπτη να έρθεις και θα γνωριστούμε. Γιατί μπορούν να έρθουν και να γνωριστούμε. Λοιπόν, αχ, βρε Νίκο, τι φοβερός που είσαι. Σε είχα δει από την αρχή και μου αρέσεις όλο και πιο πολύ. Παιδιά, είστε όλοι πολύ καλοί. Καλή επιτυχία, Σιμώνη. Σιμώνη, έστειλε το μήνυμα αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία τα μηνύματάκια γενικώς που έρχονται. Τι λέει? Α, Δημήτρη, αυτό δεν γίνεται. Λέει, παιδιά, είστε τέλεια. Θέλω μια χάρη. Σας πλησάρω να πείσετε το Θέμη για να παίξει ένα βίντεο κλιπ, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. My friend Δημήτρη, σου υπόσχομαι σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Οκ. Okay. Λοιπόν, thank you very much για το μήνυμα που έστειλες. Χαιρετίσματα στο Χρήστο που πηγαίναμε μαζί σχολείο και είναι το καλύτερο παιδί, λέει ο Φάνης. Yo. Υπάρχουν άτομα που λένε για σένα πω είσαι το καλύτερο παιδί. Ναι, γιατί είναι. Όλοι είμαστε κληρωμένοι. Ελά, ρε τσιφουλά. Ο Φάνης, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να δούμε. Έχουμε και κάρτες νικητών. Να δούμε νικητές από τις προηγούμενες εκπομπές, καθώς εγώ συνεχίζω να μιλάω με τα παιδιά. Λοιπόν, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Γεωργία και Θοδωρή, είστε οι καλύτεροι. Βλέπετε εδώ πέρα τους νικητές, έτσι προσέξτε τα ονόματά σας. Είστε τα ιδανικά super idols και εύχομαι να φτάσετε πάρα πολύ ψηλά. Εύχομαι μια πετυχημένη καριέρα, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Γιάννη. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος από τη Σαλαμίνα και θέλω να πω στο Θοδωρή πως είναι καταπληκτικός και θα τον στηρίξουμε, επειδή είσαι από εκεί. Πατρίδα. Σαλαμίνα, power. Λοιπόν. Νίκο, είσαι wow, συνέχισε έτσι. Εγώ έχω 50 ευρώ για σένα να χαλάσω. Λοιπόν, κι άλλη υποψήφια. Στείλε μου, σε παρακαλώ πολύ, SMS, η Ελεάνα. Λοιπόν, γεια σου, Ελεάνα, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, δεν βγαίνει καλά αυτό. Πολύ, super, σίγουρα το μέλλον τους ανήκει, αυτό έχω καταλάβει. Έχω γενέθλια, λέει, η Ράνια. Λοιπόν, Ράνια, happy birthday. Χρόνια πολλά, Ράνια. Να είσαι καλά. Λίγο περίεργο το μήνυμα, δεν το καταλάβανε έτσι όπως πώς το λένε, το είπες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η δεκάδα είναι τέλεια, Θέμη, και αξίζουν όλοι. Έχετε πάρα πολλά να δώσετε και περιμένω να τα δω. Νίκο, δώσε μου ένα φυλάκι στην Φι. Εδώ πέρα κόβεται φιλιό, ίσως. Φιλιό μπορεί να είναι, ξέρω Φανή. Εγώ. Όχι, Φι, λέει Φι και Γιώτα μετά. Έχει και δύο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχουν έρθει και διάφορα μηνύματα που θέλουν να μάθουν για την προσωπική σας γενικότερα κατάσταση. Καταλάβατε τι εννοώ, αν είσαστε
Δεσμευμένοι. Δεσμευμένοι. Δεν είμαστε, είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε όλοι ελεύθεροι. Αγκαζέ, ελεύθεροι. Free to go. Free to go. Πώς γίνεται αυτό, παιδάκι μου. Όλοι κατευθείαν είσαστε όλοι free. Δηλαδή είναι τρομερό. Και αυτή τη στιγμή βάζουμε ότι υπάρχουν 10 αντίστοιχες και αντίστοιχοι που βλέπουν εξές και λένε είσαι free, θα σε γυρίσω. Πώς θα γυρίσω στο σπίτι. Θα δεις πόσο free θα είσαι. Με μελανιές εμείς ήταν την Πέμπτη. Με λένε Ειρήνη, δεν έχω χάσει επεισόδιο από το Super Idol και θέλω να πω στα παιδιά πως είναι όλα super. Γεια σου, αγαπητή μου Ειρήνη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου, μας χρωστάει ο Ανδρέας. Ανδρέα, έλα να κάνεις την πασαρέλα πριν αποχαιρετήσω. Λοιπόν, πάρε φορά. Δεν τα ξεχνάς όμως, δεν τα ξεχνάς. Ναι. Δεν χρειάζεται αυτό να για την πασαρέλα. Να πλασάρεις και το ρούχο όπως κάνουμε. Ας δίπλα μου. Θα κάνεις τη στροφή που κάνουμε, ξέρεις. Κανονικά. Γρήγορα, γρήγορα. Με το ένα, με το δύο. Είσαι αυτή τη στιγμή, είσαι κανονικά, ξέρεις. Στο fashion show όπου γουστάρεις εσύ, δεν ξέρω αν εγκλούτσι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Με το ένα, λοιπόν, με το δύο θες και υπόκρουση να κάτι να σχολιάζουμε. Κυρίες και κύριοι, με ένα σιλονάκι όπως το πες, συνολάκι γκλούτσι, έρχεται αυτή τη στιγμή ο Ανδρέας Μέλλο! Προσέξτε, χάρη, κορμοστασιά, ναι, 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 ναι. Τέτοιο παιδί δεν το βρίσκεται συχνά! Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω για το κλείσιμο της εκπομπής τα εξής δύο πράγματα. Ένα στους τηλεθεατές πρώτα. Αύριο έχουμε εκπομπή Top 3. Θα έχουμε τρία στη σειρά από πολλούς αγαπημένους σας καλλιτέχνες βίντεο κλιπς. Γι' αυτό στείλτε μου από τώρα μηνύματα MAD και NO Top 3 στο 400 με το ονοματεπώνυμό σας. MAD και NO Top 3, γιατί αύριο θα φτιάξουμε όλη αυτή την εκπομπή το 2ωρο έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θέλω πραγματικά να υποστηρίξετε πολύ αυτή την Πέμπτη, αυτή τη δεκάδα. Θα χρειαστούν τα παιδιά όλες τις ψήφους σας, όλα τα τηλεφωνήματά σας ή τα SMS σας, γιατί είναι πραγματικά και οι 10 καταπληκτικοί. Ασχολούνται μόνο με τη μουσική, αυτό τους ενδιαφέρει, αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και κόπιασαν πάρα μα πάρα πολύ από τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα για να φτάσουν μέχρι εδώ. Την Πέμπτη εγώ σας υπόσχομαι, διότι ξέρω πολύ καλά τι έχουμε ετοιμάσει, θα δείτε ένα πάρα πολύ μεγάλο σοου, φαντασμαγορικό και τα παιδιά σας υπόσχονται πως θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Οκ, παιδιά σας το λέω υπέροχοι, να είσαστε καλά. Ραντεβού λοιπόν την Πέμπτη λίγο μετά τις 9 φυσικά από το Μέγκα για να δούμε την πρώτη φάση της τελικής δεκάδας του Super Idol. Εμείς και πάλι εδώ αύριο φυσικά λίγο μετά τις 5. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για σήμερα. Θα αρχίσω και εγώ στο τέλος θα φρικάρω που θα φεύγετε ένας-ένας και θα με πιάσει και εμένα μετά στο τέλος κατάθλιψη. Λοιπόν, να σας το λέω πάρα πολύ καλά. Είμαστε και πάλι αύριο εδώ. Γεια σας. Thank you.